Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Δείτε απόψε στο δελτίο μας επίσκεψη του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης Γιώργου Πασχαλίδη στην Κομωτινή. Γιατί τον χειροκρότησαν οι μαθητές, τι συζήτησε με το διδακτικό προσωπικό. Επίσκεψη του ταξίαρχου Νικόλαο Μαστραντώνη στο Μουφτή Κομωτινής για χρόνια πολλά. Πότε επισκέπτεται πολυπληθής αποστολή από την Ανδριανούπολη την Κομωτινή. Μάθετε ακόμη για τα σημερινά αποτελέσματα και τη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Τι ψήφισαν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Έως τις 21 Δεκέμβρη θα προμηθεύονται τα τέλη κυκλοφορίας ενδιαφερόμενοι μετά τη χθεσινή παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Διήμερη επίσκεψη στη Θράκη πραγματοποιεί από χτες ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργος Πασχαλίδης. Νωρίς το πρωί ο κ. Πασχαλίδης επισκέφθηκε το Μουσουλμανικό Γυμνάσιο αλλά και το Λύκειο της Κομωτινής, ευχήθηκε στους μαθητές χρόνια πολλά εν ώψη της θρησκευτικής γιορτής του Μπαϊραμιού και συνομίλησε με το διδακτικό προσωπικό πάντα σε μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης στα τρέχοντα προβλήματα. Με ένα ζεστό χειροκρότημα υποδέχτηκαν τα παιδιά του Μειονοτικού Γυμνασίου Λυκείου της Κομωτινής τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης Γιώργο Πασχαλίδη, ο οποίος επισκέφθηκε στις 9:10 το πρωί το σχολείο. Ζεστός και φιλικός μαζί τους τον Υπουργό που τους ευχήθηκε χρόνια πολλά εν ώψη του Ραμαζάν Μπαϊράμ και ξεκινώντας ένα λογοπαίγνιο μαζί τους, τους ρώτησε για το αν επιθυμούσαν ή όχι το χιονισμένο τοπίο. Τι εκείνοι απήντησαν διανατάσσεως της χειρός. Ο κύριος Υπουργός ενημερώθηκε από τον διευθυντή της σχολής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τα δικά μας βιβλία, το κτίριο αυτό είναι κατασκευής και το 92. Δεν έγινε κάποια επέκταση. Σε αυτό το κτίριο δεν γίνεται τίποτα. Από ό,τι λένε και οι αρμόδιοι, οι αρχιτεκτονικοί του κτλ. Το ίδιο κτίριο. Παράδειγμα κάνουμε διπλά. Το δικό μας, εντάξει, τα κέντρια. Από εκεί και πέρα, τώρα τα υπόλοιπα είναι διαφορετικές συμφωνίες και πώς έχουν υλοποιηθεί. Επειδή ξεκινήσατε με την αίθουσα των καθηγητών. Κύριε Πασχαλίδη, μας έχουν στα ενιαία δίκαια μέσα στα προγράμματα, ευτυχώς στο Υπουργείο και εγώ τους λέω, εντάξει, λέει, έχεις χώρο, έχω, θα έρθουν κομπιούτερ, έρχονται. Πού να τα βάλω αυτή τη στιγμή τώρα τα κομπιούτερ, για να καθηγητή πληροφορικής. Θέστε μου εσείς, γιατί να σας προθέσουμε το πρόβλημα που είναι κάτι που λίγο δύσκολα. Καθηγητή πληροφορικής. Τι καθηγητή πληροφορικής. Το οποίο ο Υπουργός και ακόμη μια φορά είπε είναι ότι είναι δεδομένη το ενδιαφέρον και της κυβέρνησης αλλά και του Υπουργείου για την μειονοτική εκπαίδευση. Ήρθα σήμερα στην Κομωτινή να ευχηθώ στα παιδιά, στους καθηγητές, στις οικογένειές τους με την ευκαιρία του Μπαϊράμ τα χρόνια πολλά, καλές γιορτές, να έχουμε μια καλή χρονιά το 2002, ειρηνική και δημιουργική. Ενδιαφέρομαι και παρακολουθώ συστηματικά την ποιότητα της μειονοτικής εκπαίδευσης εδώ στη Θράκη. Εδώ στο γυμνάσιο, το Λύκειο Κομωτινής, συζήτησα με τους καθηγητές και τα παιδιά κάποια θέματα. Εντάσσεται στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης η επέκταση του σχολείου για να μεγαλώσει η δυναμικότητά του και θα σταθώ με προσοχή σε όσα μου είπαν σε σχέση με τις ανάγκες κυρίως σε θέματα εξοπλισμών. Ο κύριος Πασχαλίδης δεν παρέλειψε να ρωτήσει τα παιδιά για το κρύο το οποίο τους περίμενε τη σημερινή ημέρα. Δεν θέλετε χιόνι εδώ. Πού το ήλιο έχει όμως εδώ. Πώς πάει, καλά. Ξεκινήσατε, όχι ακόμα. Το σχολείο έχει διάλειμμα τώρα, έχει ξεκινήσει το σχολείο. Τι ώρα το πρωί ξεκινάτε. 6 ώρα. Άλλωστε και τα ίδια τα παιδιά του Μειονοτικού Γυμνασίου και Λυκείου της Κομωτινής έδειχναν ενθουσιασμένα από τη σημερινή επίσκεψη του Υπουργού στο σχολείο τους. Σας ευχήθηκε ο Υπουργός για τις γιορτές σήμερα εδώ. Ναι.
Να σημειώσουμε ότι αργότερα ο κύριος Πασχαλίδης επισκέφθηκε το φυλάκιο της Γλάφκης στον Ομοξάνθης, όπου μοίρασε δώρα στους στρατιώτες του φυλακίου για τις γιορτές. Το Μουφτή Κομωτινής Μέτσο Τζεμαλή επισκέφθηκε το πρωί ο ταξίαρχος της 21ης Αθωρακισμένης Ταξιαρχίας Νικόλαος Μαστραντώνης. Ο κύριος Μαστραντώνης έφτασε στη Μουφτία στις 11.30 περίπου, ενώ προσέφερε και δέσματα στο Μουφτή, ευχόμενος χρόνια πολλά για τη θρησκευτική γιορτή της Κυριακής, και ζήτησε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη γιορτή. Το Μουφτή Κομωτινής Μέτσο Τζεμαλή επισκέφθηκε το πρωί ο ταξίαρχος της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Νικόλαος Μαστραντώνης. Στην ολιγόλεπτη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, μετά τις ευχές, ο κύριος ταξίαρχος ζήτησε να πληροφορηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον εορτασμό του Μπαϊραμιού στην Κομωτινή. Ότι είναι πιο δύσκολο. Γιατί εσείς πιστεύετε όσο είναι φως, ημέρα. Σήμερα, όταν η ημέρα είναι μεγάλη. Μεγάλη, ανάλογα. Είναι πιο δύσκολο. Ανάλογα. Δεν είναι πιο βασικό. Η ώρα 5 αρχίζουμε. 5 τότε ώρες είναι σήμερα. Τώρα. Αλλά στο Ιούλιο μήνα, αύριο. Αυτό είναι 8.30 ώρα. 17 ώρες είναι ώρες της νηστείας. Η γιορτή του Μπαϊραμιού συνοδεύεται με τετραήμερη τρίμερη άδεια για τους στρατιώτες μουσουλμάνους. Το θρησκευτικό μέρος νομίζω το κάλυψε ο σφραγέρατος. Εγώ από τη θέση του ανώτερου διοικητικού φρουράς εδώ πέρα θεωρούσα και υποχρέωσή μου και καθήκον μου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχω μουσουλμάνους στρατιώτες στις μονάδες μου. Και δεύτερον, γιατί ζω σε αυτή την περιοχή που έχει μεγάλο αριθμό μουσουλμάνων. Θεώρησα ότι είναι η δική μου λοιπόν υποχρέωση και καθήκον να έρθω εδώ πέρα και να ευχηθώ τον εξωφορογιώτο ως εκπρόσωπο όλων των μουσουλμάνων για την γιορτή αυτή των μουσουλμάνων. Ζούμε σε αυτόν τον τόπο, ζούμε μαζί, ζούμε αγαπημένοι και ήταν η δική μου υποχρέωση. Θα δώσετε άδεια στους φαντάρους? Βεβαίως. Ήδη έχουν χωριστεί σε γκρουπ και ήδη έχουν, μερικοί έχουν ήδη φύγει. Πόσες μέρες? Γύρω στις 4 μέρες. Κάτι ανάλογο είναι και για τους δικούς μας τους χριστιανούς, μετά από μερικές μέρες, τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Το συμβολικό δώρο σας είναι το σήμερα ήταν εδέσματα. Εδέσματα. Ήθιστε να δίνουμε εδέσματα. Κυριακή ημέρα, επόμενη Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου, γιορτάζει όλος ο μουσουλμανικός κόσμος. Είναι Ραμαζάν Μπαϊραμ, το λένε αυτό. Και εξής ξέρετε ότι κρατάμε ένα μήνα νηστεία. Και τελειώνει Κυριακή και θα έχουμε μία θρησκευτική και μεγάλη γιορτή. Γιορτάζομαι, αλλά είναι μία γιορτή ειρήνη και αγάπη, αδελφοσύνη και σωτηρία, λέω, γιατί ένας μουσουλμάνος που εφαρμόζει ένα μήνα το εντολή του Θεού για το όνομα του Θεού κρατάει τον εαυτό του και μένει σε νηστεία, και στο τέλος που γιορτάζει, το γιορτάζει με μεγάλη μία χαρά. Και ονομάζομαι αυτό το Μπαϊράμ ημέρα αγάπη, ημέρα χαρά και περισσότερα ημέρα των φτωχών και των ορφανών. Γιατί στο Ισλαμικό νόμο για τους πλούσιους υπάρχει ένας νόμος που λέγεται ζεκάτ. Αν είναι πλούσιος, 1/40 πρέπει να τα βγάλει και να τα παραδώσει εδώ στη Μουφτία, για να τα μοιράσουμε στους φτωχούς και στους ορφανούς. Παράταση μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου έδωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών για την προμήθεια των ειδικών σημάτων των τελών κυκλοφορίας και μοτοσυκλετών. Αφορμή στάθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την χορήγηση των ειδικών σημάτων. Παρατείνεται μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου η προθεσμία προμήθειας των ειδικών σημάτων των τελών κυκλοφορίας ζωταχή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών το έτος 2002. Την παράταση ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις τράπεζες σχετικά με τη χορήγηση των ειδικών σημάτων των τελών κυκλοφορίας. Η προμήθεια των ειδικών σημάτων από τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 θα γίνεται μόνο από τις εφορίες. Κύριε Σελίδη, από ό,τι γνωρίζουμε, έγινε γνωστό δηλαδή χθες αργά το βράδυ, μια παράταση δόθηκε στην επίσημη ημερομηνία από το Υπουργείο Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφορίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό και πώς πηγαίνουν τα πράγματα μέχρι στιγμή στην ΔΟΗ Κομωτινής, αν υπάρχει δηλαδή μεγάλη προσέλευση, εξυπηρετείται ο κόσμος κτλ. Ναι, ως γνωστόν η προθεσμία
εφοδιασμού των ειδικών σημάδων τελών κυκλοφορίας των γιώτα και επιβατικών αυτοκινήτων λήγει σήμερα 14 του μηνός. Από πληροφορίες που έχουμε, επίσημα δεν μας ήρθε κάποιο έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών, και δεν λέω πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 21 του μηνός. Χωρίς να είναι βέβαιο αυτό, γιατί δεν έχουμε επίσημη ειδοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ως γνωστόν, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τα σήματα αυτά διατίθενται από τις τράπεζες. Και μετά τις 30 Νοεμβρίου, όσοι δεν είχαν πάρει ειδοποίηση ή είχαν πάρει ειδοποίηση, αλλά είχαν κάποια λάθη στις ειδοποίησεις, προσέρχονται εδώ στην ΔΟΗ Κομωτινής. Ήδη τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια συρροή, αθρώα συρροή του πολιτών για την προμήθεια του οδικού σήματος εν ώψη του ότι λήγει και η προθεσμία σήμερα 14 του μηνός. Σήματα διαθέτει η υπηρεσία μας. Αυτή την ώρα και αυτοί που πήραν ειδοποίηση και αυτοί που δεν πήραν ειδοποίηση, με την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, μπορεί να προμηθεύονται το σήμα από την υπηρεσία μας. Εγώ ελπίζω ότι είναι σίγουρη η παράταση αυτή που δώσαν μέχρι 21 του μηνός. Γιατί, για τον λόγο ότι η προθεσμία η φετινή σε σχέση με την περσίνη ήταν λιγότερη. Πέρσι είχαμε 2 μήνες προθεσμία, φέτος περιορίστηκε για λόγους ευνόητους εν ώψη του ευρώ 14 του μηνός. Φαίνεται όμως δεν καλύπτεται το σύνολο των ειδικών αυτών σημάτων μέχρι 14 του μηνός και δόθηκε αυτή η εύλογη παράταση μέχρι τις 21 του μηνός. Επ' ευκαιρία ήθελα να σημειώσω και κάτι. Αυτό αφορά όσοι είναι κάτοχοι γιώταχοι φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων. Για αυτούς φέτος δεν θα βεβαιωθούν τέλη κυκλοφορίας όπως συνηθίζονταν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και αυτοί θα προμηθεύονται το ειδικό σήμα για να το επικονούν στον μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Αλλά για αυτούς η προθεσμία αρχίζει από 1 Απριλίου του 2002. Επομένως, να μην ανησυχούν αν δεν πάρουν ατομική ειδοποίηση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας τους μέσα στο τρίμηνο του 2002. Το πρόγραμμα επίσκεψης πολυμελούς κλιμακίου από την Ανδριανούπολη ανακοίνωσε το πρωί ο νομάρχης Ροδόπης κ. Στέριος Σταυρόπουλος στη συνέντευξη τύπου παρεχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η παρούσα συνάντηση αποτελεί ανταπόδοση ανάλογης επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε πέρσι και εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας. Η σημερινή συνέντευξη τύπου του νομάρχη Ροδόπης Στέλιου Σταυρόπουλου, καθώς όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στους δημοσιογράφους, δεν ειδοποιήθηκε για την πρωινή επίσκεψη του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης Γιώργου Πασχαλίδη. Κατά τα άλλα, ο νομάρχης Ροδόπης ευχήθηκε χρόνια πολλά στους μουσουλμάνους συμπολίτες του νομού και ανακοίνωσε το πρόγραμμα επίσκεψης κλιμακίου από την Αδριανούπολη, που αποτελεί ανταπόδοση της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο νομό πέρσι. Η αποστολή, η οποία θα αποτελείται στο σύνολό της από 70 άτομα, θα έρθει στην Κομωτινή την Παρασκευή 21 Δεκάτου και θα αποτελείται από τον νομάρχη Ανδριανούπολης, τον δήμαρχο, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Συναναγροτών, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αγροτικών Προϊόντων, 7 ακόμη δημάρχους, 28 επιχειρηματίες και 9 δημοσιογράφους. Το απόγευμα θα γίνει η έναρξη των εργασιών στην Κομωτινή, ενώ θα υπάρξει και χωρισμός σε κλιμάκια και τομείς ενδιαφέροντος. Οι γυναίκες θα παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα και όπως τόνισε ο κ. Σταυρόπουλος, η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας. Λίγο ή πολύ οι φορείς μεταξύ μας γνωριζόμαστε, είναι ένα επίπεδο όπου θα πρέπει να μπουν πρακτικά θέματα συνεργασιών σε διάφορους τομείς. Θέλω να πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή θα αποδώσει καρπούς στην προσπάθεια την οποία κάνουμε οι τοπικές κοινωνίες να οθήσουμε τους φορείς μας για συνεργασίες, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα και στις κυβερνήσεις να έχουν ευκολότερη προσέγγιση. Στη σημερινή εφόλη της ύλης συνέντευξης στο Press Room, ο κ. Νομάρχης ανακοίνωσε ότι είναι ανοιχτή η Ροδόπη από τα χιόνια, καθώς άνοιξαν πλέον τα δίκτυα και αποκαταστάθηκε η βλάβη της ΔΕΗ. Ενώ σχολίασε και την επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου προς τον νομάρχη Ροδόπης για την προαγωγή του Αρίσταρχου Ζαρπαρά στην καινή θέση Μητρόπολης Σιδηροκάστρου έπειτα από αίτημα των φορέων της περιοχής και παρότρινση του Μητροπολίτη. Ο κ. Νομάρχης αναφέρθηκε σε ένα ακόμη θέμα που αφορά το ΠΚΠ. Ένδευξης τύπου, διότι ήρθε μόλις πριν από λίγη ώρα από το Υπουργείο Γεωργίας, από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, από τον γνωστό ΟΠΕΚΕΠΕ, η εξής ανακοίνωση δελτίου τύπου.
ανακοινώνεται ότι βαμβακοπαραγωγοί που έχουν τελειώσει την παράδοση σύσπορου βαμβακιού πρέπει άμεσα να παραδώσουν τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στα οικοκυστήρια. Δεν φαίνεται τελικά να είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την Κομωτινή η σημερινή διαδικασία που διεξήχθη στην Αθήνα. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, η απέτηση του Χριστιανικού Ποιμνίου να καλύψει ο πρωτοσύγκελος αρίσταρχος Τσαλπάρα στην καινή θέση που δημιουργήθηκε στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου δεν ικανοποιήθηκε τελικά. Σύμφωνα ωστόσο με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τρεις ήταν οι υποψήφοι που προτάθηκαν: ο Μακάριος, τον οποίο υποστήριξε ο Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος και πήρε τελικά 49 ψήφους, ο πρωτοσύγκελος Καραχρήστος από τις Σέρες, τον οποίον υποστήριζε ο Σερών Μάξιμος, και ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Κομωτινής, τον οποίον πρότεινε ο Μαρονίας Δαμασκηνός. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 73 ψηφοδέλτια τα δύο, σας παρακαλώ, ήταν λευκά. Στο μεταξύ, κατά τις ίδιες πάντα πηγές, έντονα συζητιούνται στους διαδρόμους το ενδεχόμενο παραίτησης του Μητροπολίτη Δημοτήχου μετά και τα γεγονότα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Στη μαγεία του ραδιοφώνου προθυμοποιήθηκε να ξεδιπλώσει το Δημοτικό Μουσείο της Καβάλας. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίστηκε μια σειρά εκδηλώσεων αλλά και εκθέσεων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. 1865 η ανακάλυψη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 1920 ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει στο Λονδίνο. 1928 εκπέμπει και ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μακεδονία. Αυτές είναι οι ημερομηνίες σημαντικές για την ιστορία του ραδιοφώνου, τις οποίες αφαίρουν στη μνήμη τους όσοι βρέχουν στο Δημοτικό Μουσείο Καβάλας από σήμερα. Ένα αφιέρωμα στο ραδιόφωνο που θα ξεκινήσει με μια εκδήλωση σήμερα στο χώρο του Δημοτικού Μουσείου. Ποια όμως θα είναι τα πρόσωπα που τίμησαν με την παρουσία τους μια τέτοια εκδήλωση για το ραδιόφωνο? Το πάνελ που έχουμε επιλέξει με ονόματα πολύ δυνατά θα σας τα διαβάσω κατά αλφαβητική σειρά, λέγοντας και την ιδιότητα του καθενός, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΣΕΡΑ, Αντώνης Αδρικάκης, ο τραγουδοποιός Βαγγέλης Γερμανός, ο οποίος θα κλείσει και την εκδήλωση με την κιθάρα του. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ο Βαγγέλης Γερμανός και τι σημαίνει να ακούς την κιθάρα και να ακούς τη φωνή του Βαγγέλη Γερμανού. Η παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών η Νένια Ιγλύπτη, ο δημοσιογράφος Μίμης Γκουλούσης, η εκφωνήτρια, η πρώτη εκφωνήτρια του τοπικού μας ραδιοφώνου, η Φρόσο Ευθυμιάδου, η Αδριανή Ζουναλή, ο μουσικός ο Κώστας Οθωμαίδης, ο διευθυντής του Μελωδία FM 100 Οδυσσέας Ιωάννου και ο συνθέτης Νότης Μαυρουδής. Η μαγεία του ραδιοφώνου θα συνεχίσει να ξεδιπλώνεται στο Δημοτικό Μουσείο και το επόμενο τρίμερο, αφού θα ακολουθήσουν μια σειρά εκδηλώσεων και εκθέσεων. Δεν είναι λίγοι οι οποίοι, με αφορμή αυτό το γεγονός, έχουν εκδηλώσει την προθυμία τους να δωρήσουν τα ραδιόφωνά τους στο Μουσείο. Κάνω ότι ενώ η έκθεσή μας θα αρχίσει, θα ανοίξει τις πόρτες της στις 14 του μηνός, μεθαύριο την Παρασκευή, αύριο μάλλον την Παρασκευή, το πάνελ συζήτησης και τα εγγένεια θα είναι την Δευτέρα το απόγευμα στις 7. 25 χρόνια προσφοράς αλλά και ζωής μετρά ο Σύλλογος Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Καβάλας. Η πολλαπλή προσφορά αλλά και η δράση του μη κερδοσκοπικού συλλόγου που έχει ως πρώτη στο μέλημα τον συνάνθρωπο βραβεύτηκε από τους δημοσιογράφους στο διαγωνισμό που η Ελληνική Ραδιοφωνία οργάνωσε για τον ίδιο πάντα σκοπό. 4.000 μέλη, 2.000 αιμοδότες, 2.000 δωρητές οργάνων. 25 αιμοδοσίες στη φετινή χρονιά, 12.000 μονάδες αίματος, 3.000 ασθενείς έχουν σωθεί. Αυτοί είναι μερικοί αριθμοί, οι οποίοι αποδεικνύουν τη δράση του Συλλόγου Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος στην Καβάλα. Και για αυτή τη δράση, ο Σύλλογος βραβεύτηκε πριν λίγες μέρες από την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση ως ο καλύτερος Σύλλογος με προσφορά στην Καβάλα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε θερμά όλους όσους βοήθησαν για την εκλογή. Η βράβευση έγινε στο ξενοδοχείο Κάραβελ, παρόντες ήταν ο Υπουργός Τύπου, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής ο κύριος Γείτονας, ο Υφυπουργός της Υγείας, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ και αρκετοί βουλευτές. Από τις τοπικές αρχές τις δικές μας, παρόν ήταν ο βουλευτής Στρατιλάτης, ο οποίος και έδωσε τα βραβεία στους δύο βραβευθέντες συλλόγους, γιατί μαζί με εμάς βραβεύτηκε και ο Σωροπτιμιστικός Όμιλος. Ο Σύλλογος Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων έχει μια ιστορία 25 χρόνων στην Καβάλα. Δεν είναι λίγες οι φορές που λίγα λίτρα αίματος των μελών του έχουν σώσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων. Ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος
που έχει μόνο κατά νου την προσφορά αγάπης και ζωής. Πολλά από τα στελέχη του Συλλόγου εργαστήκαμε 12 χρόνια σε ομάδες αιμοδοσίας και 12,5 χρόνια εργαστήκαμε στον Σύλλογο, του οποίου το έργο είναι τεράστιο. Ο Ελίδης λέει, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους, εννοώντας για να αποκτήσουμε την ελευθερία μας. Για να γυρίσει όμως ο ήλιος της αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων σώματος, ώστε να είμαστε ως χώρα αυτάρκη σε αίμα και σε όργανα για μεταμόσχευση, θέλει και οι ζωντανοί υγιείς συνάνθρωποι μας να δίνουν το αίμα τους και να εγγράφονται δωρητές οργάνων σώματος. 50 μέλη αριθμεί ο Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Καρβάλης. Ενώ ιδρυθεί σύλλογος, αντιμετωπίζει πολλαπλά οργανωτικά αλλά και λειτουργικά προβλήματα. Ωστόσο, τα μέλη του δηλώνουν αισιόδοξα για την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Πρόσφατα δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Καρβάλης, που αριθμεί ήδη 50 μέλη. Τα πρώτα βήματα βρίσκουν το Σύλλογο ακόμα χωρίς γραφεία, αλλά με πολλή διάθεση για εργασία. Γι' αυτό άλλωστε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Σωμαίδης κάνει πρόταση στο Δήμο και την Ομαρχία για ένα επικοδομητικό διάλογο που θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Σε Καρβάλη πια ιδρύθηκε ο Επαγγελματικός Σύλλογος, ο οποίος στόχος του είναι να συμβάλλει και αυτός στο μέγιστο στην ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής. Είμαστε συνοικία του Δήμου Καβάλας, θέλουμε τη βοήθεια και του Δήμου και της Νομαρχίας και όλων όσων μπορούν να βοηθήσουν στις δραστηριότητες που θα προκύψουν. Το μέχρι σήμερα, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, από το μεγάλο έργο της Εγνατίας Οδού, θα πάψει να υπάρχει. Εμείς, οι ισχύοι σε την ενώση, θα προσπαθήσουμε, όσο βέβαια θα το καταφέρουμε αυτό, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να φέρουμε τον κόσμο ξανά στην Νέα Καρβάλη. Βέβαια, σαν ο ιδρυόμενος σύλλογος, έχει να αντιμετωπίσει αρκετά λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα. Γεγονός που δεν ανησυχεί τους υπεύθυνους, που σύντομα πιστεύουν ότι θα βρεθεί λύση σε κάθε εκκρεμότητα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Από εμάς, καλή σας νύχτα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.